τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, αφού να θυμίσουμε ότι το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής κατήχε ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Γκάμπι ασκενάζει με την ανάληψη των καθηκόντων του. Στέλλα είδε χωρίς τα Χρυσοδουλίδη και Δένδια και είναι ο ίδιος που ζήτησε αυτή την κοινή συνάντηση. Αυτή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και οι εξελίξεις στην περιοχή, όπως αυτές διαμορφώνονται με την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, θα είναι ψηλά στην ατζέντα. Το Ισραήλ, Στέλλα, έχει τοποθετηθεί ανοιχτά εναντίον της τουρκικής προκλητικότητας, αφού θεωρεί ότι απειλεί άμεσα τη σταθερότητα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Σημειώνουμε δε την μόνιμη αμερικανική παρουσία σε αυτόν τον τριμερή μηχανισμό και ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας. Οι τρεις αναμένεται πάντως να προετοιμάσουν και την επόμενη σύνοδο κορυφής, δηλαδή μεταξύ των ηγετών. Ο Γκάμπι ασκενάζει μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα και όπως ανακοινώθηκε από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, θα συναντηθεί και με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσης επίσημη επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα. Αύριο, εξάλλου, Στέλλα, σε ειδική τελετή στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρασημοφορηθεί από το Δήμο Αθηνών σε αναγνώριση των προσπαθειών του για την επανένωση της Κύπρου και την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα. Χριστίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στην έκδοση εξωδικών.